Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πιο γλυκιά νίκη. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε ήδη, αναδύθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. Πολύ έντονα χτύπησε απόψε η καρδιά ολόκληρης της χώρας. Πραγματικά είδαμε ένα μεγάλο τελικό με ηρωισμό, αγωνία, παράταση, ενθουσιασμό και αθλητικό μεγαλείο. Αυτός ο τελικός τα είχε όλα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι θα καταφέρουν, όσο και να προσπαθήσουν να κοιμηθούν απόψε, και πόσοι όχι. Πάντως είναι και αυτή, ήταν η μεγαλύτερη που πέτυχε ποτέ εθνικό μας συγκρότημα. Σας συνδέουμε τώρα κατευθείαν με το στούντιό μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί οπωσδήποτε απόψε τον πρώτο λόγο τον έχει ο Χάρης Αλευρόπουλος. Πόσοι θα ήθελαν αλήθεια, κυρίες και κύριοι, να είναι στη θέση μου. Είναι αλήθεια. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πριν προχωρήσουμε όμως εμείς, ας δώσουμε το λόγο στην πολιτική ηγεσία. Ας δούμε τι δήλωσαν αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αλαζοτάκης, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαδρέου και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όλοι οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, όλος ο ελληνισμός, όλου του κόσμου είναι περήφανος για την εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα φλέγεται από ενθουσιασμό. Η Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να το πούμε ακόμα μία φορά, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό το κύπελο πριν από λίγα λεπτά το σήκασε στα χέρια του ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ενώ χιλιάδες Έλληνες, όπου και αν βρίσκονταν, τραγουδούσαν τον εθνικό μας ύμνο. Όλοι την έφερναν παρά τις δύο νίκες του, επί τις δύο νίκες της ομάδας επί της Ιουγκοσλαβίας. Όλοι εδώ πέρα οι συνάδελφοι, οι ξένοι συνάδελφοι, έλεγαν ότι η Σοβιετική Ένωση θα κερδίσει σίγουρα το τελικό, θα έχει έναν εύκολο ρόλο η Σοβιετική Ένωση και θα φτάσει εύκολα στο χρυσό μετάλλιο. Όλοι λοιπόν οι ξένοι που βρίσκονταν εδώ πίστευαν κάτι τέτοιο, εκτός από τους Έλληνες, εκτός από τους Έλληνες παίκτες και φιλάφλους. Η ελληνική ομάδα κέρδισε με 103-101 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας τελείωσε 89-89. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα πήρε το χρυσό μετάλλιο, η Σοβιετική Ένωση το αργυρό μετάλλιο και η Ιουγκοσλαβία το χάλκινο μετάλλιο. Στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα μετά τα πρώτα 5 λεπτά μπήκε μπροστά στο σκορ, υπήρχαν διαστήματα που αύξησε τη διαφορά της και την έφτασε στους 9 πόντους. Στη συνέχεια είχαμε μια αντεπίθεση των Σοβιετικών. Οι δύο παίκτες μας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Παναγιώτης Φασούλας, φορτώθηκαν με 3 φάουλ. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Σοβιετικοί κατά τον καλύτερο τρόπο και κατόρθωσαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι. Έτσι το ημίχρονο τελείωσε με 42-41 υπέρ της ελληνικής ομάδας, χάρη σε δύο προσωπικές που έβαλε ο Παναγιώτης Γιαννάκης ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σοβιετικοί πέρασαν μπροστά. Προηγήθηκαν μερικές φορές και με 7 και με 9 πόντους. Όλοι πίστεψαν εκείνη τη στιγμή ότι το παιχνίδι ήταν σχεδόν χαμένο. Όλοι, εκτός από τους Έλληνες παίκτες, που κατόρθωσαν να φτάσουν τους Σοβιετικούς και παραλίγο να πάρουν και την νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής συνάντησης, αν ο Μέμος Ιωάννου δεν αστοχούσε από πολύ κοντά. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση. Προηγήθηκε στην αρχή της παράτασης η Ελλάδα με 4 πόντους διαφορά. Στη συνέχεια τους έφτασε η Σοβιετική Ένωση με 2 τρίποντα, με 2 εκπληκτικά τρίποντα του Βάλτερς, αλλά και πάλι η ελληνική ομάδα κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη, να κερδίσει λοιπόν χάρη στους 2 τελευταίους πόντους που έβαλε από προσωπικές ο Καμπούρης και να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη με 103-101. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτά προς το παρόν από το στούντιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ γύρω από τον ελληνικό θρίαμβο. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια του προγράμματος θα ειδοποιηθείτε σχετικά. Το μικρόφωνο στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Να συνεχίσουμε με δηλώσεις που ήρθαν στο στούντιο μας αυτή τη στιγμή. Εκ μέρους της Ελληνικής Εκκλησίας, ο Μακαριότητας Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η Εκκλησία συγχαίρει εγκάρδια τα άξια παιδιά της πατρίδας μας και της Ορθοδοξίας για την εκπληκτική νίκη τους μετά την απόψινή τιτανομαχία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, δήλωσε: «Για τη θριαμβευτική σας νίκη σας συγχαίρω ειλικρινά. Κατακτήσατε επάξια την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση, δίνοντας υπερηφάνεια σε όλους τους Έλληνες». Ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς, Λεωνίδας Κύρκος, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε με συγκίνηση τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Η νίκη της εθνικής μας έχει και μια συμβολική αξία. Είναι νίκη των μικρών. Η εμφάνισή τους σε όλο το πρωτάθλημα, η τέχνη, το πάθος και η ευψυχία τους ανοίγουν μια νέα σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό. Χαιρετίζουμε με εγκαρδιότητα και τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκαν τίμια και καθαρά για την αθλητική ιδέα».
Ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ρίγδης δήλωσε: «Οι ουρανοί της Ελλάδας αγάλλονται. Χαίρουν οι Έλληνες όλοι. Συγχαρητήρια για το θρίαμβο». Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας Νίκος Ψαρουδάκης δήλωσε για την νίκη της εθνικής μας ομάδας ότι συγχαίροντας την εθνική ομάδα μπάσκετ για τη λαμπρή νίκη της, εύχεται σε όλη την ελληνική νεολαία μέσα στο πνεύμα του αληθινού αθλητισμού να αγωνίζεται πάντα και να νικάει σε όλους τους ωραίους αγώνες που καταξιώνουν τον άνθρωπο και οικοδομούν τον πραγματικό πολιτισμό. Ο πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων δήλωσε για τις μεγαλειώδεις εμφανίσεις σας και την κατάκτηση της πιο μεγάλης ομαδικής νίκης του ελληνικού αθλητισμού μέσα στα παγκόσμια μεγαθύρια, θερμά συγχαρητήρια. Και ο κ. Βενιζέλος συνεχίζει: «Αποδείξατε πως η ψυχική δύναμη, ο άνθρωπος και όχι οι μηχανές και όγκος αποτελούν τον πιο μεγάλο παράγοντα για νίκες και διακρίσεις. Σήμερα καταξιώσατε την έννοια του αθλητισμού». Ο πρόεδρος της ΕΔΑ Ανδρέας Λεντάκης και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Σπύρος Κολοκοτρώνης δήλωσαν: «Τιμή και δόξα στα παιδιά της Εθνικής που έδωσαν αυτή τη δόξα στην Ελλάδα και την απέραντη ευτυχία στον ελληνικό λαό. Και τώρα εμπρός επάξια για το Ολυμπιακό μετάλλιο». Ο δήμαρχος της Αθήνας Μιλτιάδης Εύερτ συγχαίρει την εθνική μας ομάδα για την περίλαμπρη νίκη της. Ορόσημο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, για τον ελληνικό αθλητισμό. Θα περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Στην Κύπρο... Κυρίες και κύριοι, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Θα το πούμε πάρα πολλές φορές σήμερα. Αξίζει να το πούμε. Αξίζει να πούμε πολλά μπράβο στα παιδιά της ελληνικής ομάδας του μπάσκετ. Να δούμε. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα απέστειλε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο πρόεδρος της Διανά, κ. Κωστής Στεφανόπουλος. Για την θριαμβευτική σας νίκη, σας συγχαίρω ειλικρινά. Κατακτήσατε επάξια την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση, δίνοντας υπερηφάνεια σε όλους τους Έλληνες. Σε λίγο βέβαια θα μας έρθουν και μαγνητοσκοπημένα σημειότυπα και άλλες και από άλλες συνεντεύξεις. Προς το παρόν όμως να σας διαβάσω τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που φθάνουν σοριδών. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χαρίλαος Φλωράκης. Είμαστε εθνικά υπερήφανοι για την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια. Μαζί σας χαίρεται όλος ο ελληνικός λαός. Κάνατε με το παραπάνω το χρέος σας. Θα το επαναλάβουμε ότι χρέος της πολιτείας είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υποδομής του ελληνικού αθλητισμού. Η λύση αυτού του προβλήματος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες νικηφόρες διακρίσεις του ελληνικού αθλητισμού. Ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς, Λεωνίδας Κύρκος. Χαιρετίζουμε με συγκίνηση τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Η νίκη της εθνικής μας έχει και μια συμβολική αξία, είναι νίκη των μικρών. Η εμφάνισή τους σε όλο το πρωτάθλημα, η τέχνη, το πάθος και η ευψυχία τους ανοίγουν μια νέα σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό. Χαιρετίζουμε με εγκαρδιότητα και τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκαν τίμια και καθαρά για την αθλητική ιδέα. Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα έστειλαν επίσης το Κοδισό, ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ, ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Κόμματος Φιλελευθέρων και το ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά. Εξάλλου, συγχαρητήρια για την εθνική ομάδα απέστειλαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Σεραφείμ, ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Εύερ και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αυτά μέχρι στιγμής για τα συγχαρητήρια, ενώ έχουμε ήδη την πρώτη προσφορά προς την Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, ο Διοικητής Εθνικής Τράπεζας κ. Στέλιος Παναγόπουλος προσέφερε 25 εκατομμύρια δραχμές για την επιβράβευση των προσπαθειών της εθνικής μας ομάδας και του προπονητή της για τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα. Και θα ήθελα να πληροφορηθώ από το ΒΑΝ αν είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε και άλλες συνεντεύξεις. Είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα, μπορούμε. Δεν είμαστε ακόμα για τις συνεντεύξεις. Είμαστε όμως έτοιμοι να σας δώσουμε τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας προς τους παίκτες μας αμέσως μετά που πήραν οι παίκτες μας το βαρύτιμο κύπελο, που σήκωσαν το κύπελο λοιπόν της πρωταθλήτριας Ευρώπης.